προειδοποίηση. 9 χρόνια το ετοιμάζουν αυτό για το 2024. Να βεβηλώσουν την θρησκεία μας. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, φίλοι και φίλες του καναλιού μας, η ειρήνη και η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας απασχολεί και το οποίο έχει τεθεί υπόψη μας. Λέγεται ότι ο γέροντας ασκητής του Παγκαίου Όρους μίλησε για μια προετοιμασία που λαμβάνει χώρα εδώ και 9 χρόνια, με σκοπό να βεβηλώσει την αγαπημένη μας Ορθόδοξη πίστη το έτος 2024. Σε καιρούς όπως αυτή, όπου η πίστη μας μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι σημαντικό να κρατάμε γερά τις διδασκαλίες του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ας μην επηρεαζόμαστε από φήμες ή φόβο, αλλά αντίθετα, ας στραφούμε στις γραφές για καθοδήγηση και σοφία. Τα λόγια του ίδιου του Ιησού μας υπενθυμίζουν τη σημασία της ενότητας και της δύναμης της πίστης μας. Είπε, «Ο οίκος μου θα ονομαστεί από όλα τα έθνη οίκος προσευχής». Η Ορθόδοξη πίστη μας, με τις πλούσιες παραδόσεις της και τη βαθιά ριζωμένη πνευματικότητα, αποτελεί φάρο φωτός εδώ και αιώνες. Μέσα από την ακλόνητη αφοσίωσή μας στον Κύριο μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση που μπορεί να έρθει στο δρόμο μας. Επιπλέον, ο Απόστολος Πέτρος μας ενθαρρύνει να παραμείνουμε σταθεροί μπροστά στις αντικσοότητες. Λέει, «Το τέλος όμως των πάντων πλησιάζει. Γίνεστε λοιπόν νυφάλιοι και αγρυπνείτε εις προσευχήν». Ως οπαδοί του Χριστού, καλούμαστε να είμαστε άγρυπνοι και σταθεροί στην αφοσίωσή μας σε Αυτόν. Ας προσεγγίσουμε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς με νυφαλιότητα και προσευχή, αναζητώντας δύναμη και καθοδήγηση από τον Ουράνιο Πατέρα μας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι διδασκαλίες της Ορθόδοξης πίστης μας έχουν τις ρίζες τους στην αγάπη, τη συμπόνια και τη συγχώρεση. Ο ίδιος ο Ιησούς μας δίδαξε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως μας αγάπησε. Μπροστά στις προκλήσεις ή στις προσπάθειες βεβήλωσης της πίστης μας, ας απαντήσουμε με αγάπη και κατανόηση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου μας. Καθώς προχωράμε μπροστά, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι καλούμαστε να είμαστε άγιοι σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η αγιότητά μας δεν περιορίζεται μόνο στους τοίχους των εκκλησιών μας, αλλά πρέπει να διαπερνά κάθε πτυχή της ύπαρξής μας. Μέσα από την ζωή μας και την ακλόνητη πίστη μας, μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες της αλήθειας και της ομορφιάς της Ορθόδοξης πίστης μας. Εν κατακλείδη, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ας μην κλονιζόμαστε από φήμες ή φόβο. Αντίθετα, ας αγκυροβολήσουμε στη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αναζητώντας καθοδήγηση και δύναμη από τις γραφές. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στην πίστη μας, να στεκόμαστε σταθεροί μπροστά στις αντικσοότητες και να ανταποκρινόμαστε με αγάπη και συμπόνια. Ήθε η χάρη και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι με όλους σας, τώρα και για πάντα. Ας προσευχηθούμε μαζί, ζητώντας τις πρεσβείες των Αγίων και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, καθώς διανύουμε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Ήθε ο Κύριος να προστατεύσει και να διαφυλάξει την Ορθόδοξη πίστη μας, διατηρώντας την ισχυρή και αγνή για τις επόμενες γενιές. Αμήν.